4.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παγκόσμιο διαγωνισμό που διοργάνωσε ο Οργανισμό των Εμόνων Εθνών και εκλήθηκαν απλά να φτιάξουν μια αφίσα. Μια αφίσα όμω που να εκφράζει την στήριξή του στον περιορισμό τη διάδοση των πυρηνικών όπλων και ταυτόχρονα να είναι τόσο μεταδοτική ώστε οποιοδήποτε βλέποντά την να το καταλαβαίνει. Ανάμεσα σε όλου αυτού, στην τέταρτη θέση παγκοσμίω βρέθηκε μια φοιτήτρα αρχιτεκτονική του Πολυτεχνείου Κρήτη. Κληθήκαμε να δημιουργήσουμε μια αφίσα και να κάνουμε ένα σχόλιο πάνω στο, στον περιορισμό της χρήσης των πυρηνικών όπλων και γενικά στη διαβίωση σε ένα πλανήτη, σε ένα, σε ένα κόσμο που επικρατεί η ειρήνη. Από την ειρήνη απέχουμε πολύ. Η αφίσα όμως είναι σαφής. Ο πύραυλος του κλουβί και το πουλί ελεύθερο. Μια αλληγορία για το πώς θα έπρεπε να σκέφτεται η ανθρωπότητα. Ήθελα μέσα από την αφήσα μου να περάσω ένα μήνυμα το οποίο να είναι άμεσο Εστιασμένο προς το κοινωνικό του αντίκτυπο και να έχει και ένα χιουμοριστικό χαρακτήρα. Δηλαδή, να είναι δυνατό και με μια πρώτη ματιά να γίνεται αντιληπτό από όλους. Να θέσει ένα προβληματισμό γύρω από την αντιστροφή των ρόλων και το τι θα γινόταν εάν στο συμβατικό κλουβί που έχουμε συνηθίσει να είναι φυλακισμένα τα πουλιά και να είναι το σπίτι των πουλιών, αν βγαίνανε τα πουλιά απ' έξω. Και φυλακίζονταν τα όπλα. Η Κριτική Επιτροπή, ενημερώνοντα την Άδεια Ανθούλη, ότι επιλέχθηκε στην καλύτερη δωδεκάδα, έκανε γνωστό επίση ότι στην αφίσα θα προσθεθεί το λογότυπο των Ηνωμένων Εθνών. Πράγμα που προϊονίζει ότι θα χρησιμοποιηθεί από τον οργανισμό. Υπάρχει και χρηματικό έπαθλο, αλλά φαίνεται ότι αυτό είναι το λιγότερο που μπορεί να την απασχολεί. Δεν περίμενα καθόλου ότι θα πάει τόσο ψηλά και ότι θα διακριθεί ανάμεσα, ειδικά σε ένα παγκόσμιο επίπεδο και σε διεθνή διαγωνισμό, ότι θα πάει τόσο καλά. Και ότι θα ξεχωρίσει ανάμεσα σε 4.000 συμμετοχέ. Είναι πάρα πολλέ. Ε, Συνεπώ, προσπαθούσα να το συνειδητοποιήσω για κανένα δεκάλεπτο. Ε, ναι, δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Πιο πολύ μπορώ να σου πω ότι χάρηκα, γιατί έκανα του πολύ κοντινού μου ανθρώπου να χαρούν πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό ήταν φοβερό. Το μήνυμα στην Αθήσα είναι απλό. σω όμω καλύτερο είναι το μήνυμα αυτό. Το σημαντικότερο είναι να οραματιζόμαστε ή να βρίσκουμε, να εφευρίσκουμε μικρούς τρόπους να περνάμε μηνύματα και να προβληματιζόμαστε και να σκεφτόμαστε ότι υπάρχει περίπτωση να οδηγηθούμε σε ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον όπου θα έχει περισσότερους σκεπτόμενους ανθρώπους και ευσυνείδητους πολίτες και κατοίκους αυτού του πλανήτη.